ετοιμάστε να ακούσουμε φυσικό ήχο. Έχουμε το Άγιο Φως. Οι καμπάνες χτύπησαν. Να το Άγιο Φως, το βλέπουμε από την οπή. Χρόνια πολλά. Ας εργάστες. Χρόνια πολλά. Ας είσαστε όλοι. Και ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης που φέρει το αποκλειστικό προνόμιο και μοναδικό προνόμιο να είναι εκείνος που θα μπαίνει μέσα και θα έχει αυτή την τιμή που να με τα χέρια του τα 33 κεριά που κρατά μοιράζει το Άγιο Φως στους πιστούς. Οι καμπάνες ηχούν, να ακούσουμε φυσικό ήχο. Ο Σεβασμιότατος έχει συγκινηθεί. Είναι να μην συγκινηθεί κανένας. Αυτό ζούμε, αυτό το θαύμα. Τίποτε άλλο. Ο Χριστός. Κοιτάξτε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε λίγα δευτερόλεπτα πώς εξαπλώνεται η φλόγα. Πώς όλα τα κεριά εντός του πανίρου Ναού της Αναστάσεως θα έχουν το Άγιο Φως μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Και έξω θα έχει εξαπλωθεί. Ακούμε, κοιτάξτε, αυτή είναι η πανοραμική εικόνα. Βλέπουμε ότι από άκρη σ' άκρη του πανίερου Ναού της Αναστάσεως, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, έχει ταξιδέψει το Άγιο Φως σε όλους τους χώρους του πανίερου Ναού της Αναστάσεως. Δρόμους εδώ απ' έξω έχει έρθει. Ήδη στους δρόμους εδώ χαμός γίνεται. Ήδη έξω σε Σεβασμιότατε έχει φτάσει, μάλλον. Εγώ η απόσταση από μένα προς το Πανάγιο Τάφο είναι 200 μέτρα ευθεία. Ήδη ήρθαν στους δρόμους. Να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο, παρακαλώ πολύ. Και ένα χαρακτηριστικό του φωτός που όσο το δίνεις τόσο αυξάνεται, δεν μειώνεται. Σωστά. Είναι όπως η αγάπη, μας λέει ο Χριστός μας, ότι όσο δίνει κανείς την αγάπη, είναι. Τόσο η αγάπη Χριστός, αυξάνει. Αγάπη, βεβαίως, βεβαίως. Και μας το μεταδίδει εμάς. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει, εγώ είμαι το φως, αλλά είναι και αγάπη ο Χριστός. Είναι, βεβαίως, είναι, βεβαίως. Το φως είναι ίσως τύπος της αγάπης, Σεβασμιότατε. Έτσι. Να και εικόνες έξω που μας έλεγε ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, ησύχιος ότι ήδη έχει φτάσει. Κοιτάξτε, η στιγμή που περίμεναν και φέτος οι πιστοί έφτασε, έχουν λάβει το Άγιο Φως, είναι από τους τυχερούς, κυρίες και κύριοι. Οι πρόσκοποι μας τώρα θα το πάρουν και θα κάνουν πορείες σε όλους τους δρόμους των Ιεροσολύμων. Οι πρόσκοποι μας, λέτε, λοιπόν, θα κάνουν πορείες. Βλέπουμε εμείς όμως τους τυχερούς, τους προσκυνητές που έχουν ταξιδέψει από κάθε άκρη της γης, από κάθε μέρος του πλανήτη. Έχουν ταξιδέψει για να εκπληρώσουν ένα μεγάλο τάμα, ένα μεγάλο ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Εκεί όπου μην το ξεχνάμε, γεννήθηκε, έζησε, δίδαξε. Όσοι δεν έχουν έρθει. Και σταυρώθηκε, Σεβασμιότατε, για να αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από τα πάθη του.